Παιδιά, καλησπέρα. Έχουμε ξανά βίντεο της BAM σήμερα. Και σήμερα έχουμε τρία πολύ σημαντικά μάτς. Όπως θα πάμε να δούμε, έχουμε ένα μάτς εκτός έδρας για το FA Cup με τη Sheffield Wednesday. Που όπως έχω πει, θέλω πολύ να διακριθούμε στο FA Cup, όπως και στα κύπελα γενικά. Έχουμε κι άλλο μάτς κυπέλου με την Derby που είναι για το BSM Trophy. Και το επόμενο μάτς που θα παίξουμε θα είναι με την Wrexham εκτός έδρας. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε το πρώτο και πιο σημαντικό match με τη Sheffield Wednesday. Πάμε να μπούμε στο match. Και από ό,τι βλέπω δεν το ήξερα. Ο Μάντρι είναι και πρώτο σκόρερ στο FA Cup με 4 γκολ μέχρι τώρα. Η Sheffield Wednesday στη σέντρα. Καλή μας τύχη. Εδώ κλέβει ο Παπάζογλου. Ο Μάντρι είναι στην μπάλα, θα δώσει τον Παπάζογλου. Έχουμε τεράστια ευκαιρία. Και ανοίγουμε το σκορ, παιδιά. Κάνουμε το 0-1 εναντίον τη Sheffield Wednesday. Παίζουμε εκτός έδρας. Και παίρνουμε προβάδισμα για την πρόκριση. Αλλά έχουμε ξανά ευκαιρία. Μάντνεϊ βλέπει πολύ ωραία τον πάνω. Και παιδιά, κάνουμε το 0-2. Κάνουμε το 0-2 στο 40. Εδώ φάγαμε ένα πολύ χαζό γκολ. Έγινε μια σέντρα. Είχε Σοκαλάκη στα πάντα υπό έλεγχο. Κάπως ένας κοντούλης πετάχτηκε από το πουθενά. Πήρε μια κεφαλιά. Θα το δείτε και εδώ πέρα στο replay. Απλά απομακρύνθηκε από την μπάλα. Κεφαλιά πάνω στον κουντή. Την άφησε να μπει. Και δυστυχώς ξαναμπήκαν στο παιχνίδι στο 44. Το Μάντρι όμως μπαίνει προς τα μέσα. Σουτάρει. Ναι. Εμφανίζεται ξανά ο Μάντνεϊ. Σκοράρει το 5ο του γκολ στο FA Cup. Μπαίνει μέσα στην περιοχή. Νομίζω κάπου κόντρα την μπάλα. Έτσι να παίξει ο τερματοφύλακας. Και απλά είναι τέλει κατέληξη στα δίχτυα. Θα δούμε και από αυτό το replay καλύτερα. Ναι, τη βρήκε ο τερματοφύλακας και κατέληξε στα δίχτυα. Πήραμε ξανά προβάδισμα δύο τερμάτων. Για στον αγωνιστικό χώρο. Θα κυκλοφορήσουμε ωραία την μπάλα. Θα φτάσει στο Σοχούντ, ο οποίος φεύγει μπροστά. Θα σουτάρει και με ένα εκπληκτικό τελείωμα. Με το που μπήκε κατευθείαν, θα σφραγίσει την νίκη και την πρόκριση στην επόμενη φάση. Θα σκοράρει το 4ο γκολ της ομάδας. Και θα κάνουμε το 1-4. Και νομίζω είμαστε έτοιμοι για τους 16. Παιδιά, κάπου εδώ πέρα θα λήξει το match μάλλον. Ναι. Πήραμε την νίκη με 1-4 εκτός έδρας με τη Sheffield Wednesday. Προκριθήκαμε στους 16 του FA Cup που είναι πολύ σημαντικό και για τη διάκριση και για το χρηματικό έπαθλο. Επόμενο match είναι με την... Δεν θυμάμαι καν πια. Α, είναι με την Derby County για το BSM Trophy που και εκεί θέλουμε την νίκη. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε το δεύτερο match με την Derby County. Πάμε να ξεκινήσουμε. Είναι η Derby στη σέντρα. Καλή μας τύχη. Εδώ φάγαμε τον goal. Τη γλιτώσαμε την πρώτη φορά. Τους ήρθε το rebound. Σούταρε σαν δύο τέρμα. Ούτε ο αμυντικός ούτε ο Goodies μπορέσαν να κόψουν την πορεία της μπάλας. Γιατί το πέρα χτύπησε το δοκάρι. Δεν μπόρεσε κανείς από τους δύο να τη διώξει. 0-1. Εδώ κινδυνεύουμε πάλι. Δυστυχώς 2-0. Είναι πολύ καλή ομάδα η Derby. Έχει πολύ γρήγορους παίχτες, έχει δυνατούς παίχτες. Έχουν καλό passing, καλό dribbling. Φαίνεται ότι είναι επίπεδο πάνω η ομάδα. Και θα είναι πολύ δύσκολο να γυρίσει το match. Εδώ έχουμε χώρο για να απειλήσουμε. Ο Μάντιν έχει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Σουτάρει και παιδιά, μειώνουμε σε 1-2. Μειώνουμε σε 1-2. Και από τη στιγμή που φάγαμε το δεύτερο γκολ, πιέζουμε πάρα πολύ. Πιέζουμε πολύ. Εδώ πέρα ο Μάντιν μειώνει με μια πολύ ωραία προσπάθεια. Γιατί εδώ πέρα πήρε την μπάλα μέσα στην περιοχή. Γύρισε, σουτάρε στην απέναντι γωνία. Εδώ πάνω θα δει πολύ ωραία τον Παπάζογλου. Συγγνώμη. Και παιδιά, κατευθείαν σκοράραμε στο 53 και στο 56. Ξαναμπήκαμε στο παιχνίδι. Κάναμε το 2-2, σοφαρίσαμε.
μια πολύ ωραία κάθετη του πάνω, στον Παπάζογλου. Και είμαστε ξανά πίσω στο παιχνίδι. Εδώ τώρα έχουμε χώρο με τον πάνω. Ανεβαίνει, δίνει στο Γιόγιακα. Όχι. Χάνουν όμως την μπάλα. Παιδιά, ευκαιρία. 3-2. Γυρίσαμε τελείως το μάτς με τον Γιόγιακα που μόλις μπήκε στο παιχνίδι. Στο 84. Χάσανε την μπάλα, την κράτησε ο πάνω, την έδωσε πλάγια στο Σοχούντ. Από εκεί στο Γιόγιακα. Και αυτός θα κάνει το 3-2. Και το μάτς, παιδιά, το χάναμε 2-0. Και τώρα έχουμε προβάδισμα. Κάπου εδώ πρέπει να λήξει σιγά σιγά. Είμαστε στο 92+. Πολύ σημαντική πρόκριση. Πολύ σημαντική πρόκριση. Νομίζω πως αυτά τα μάτς είναι μονά, πως δεν είναι διπλά. Και άμα είναι μονά, περνάμε στον ημιτελικό του BSM Trophy. Πάμε να πούμε και στο τελευταίο μάτς της μέρας εναντίον της Wrexham. Αυτή τη φορά είμαστε εμείς στη σέντρα. Πάμε ξεκινήσουμε. Εδώ έχει χώρο και δυστυχώς ανοίγει το σκορ. Άνοιξε η άμυνα, μας τρύπησε, μπήκε μέσα, άνοιξε το σκορ. Και τώρα έχουμε ευκαιρία από κόρνερ. Δεν έχουμε τον Μάντινι, τον έχω αφήσει εκτός για να ξεκουραστεί. Να δούμε αν μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε. Και μπορεί ο Κουρτίδης μετά από σέντρα του πάνω. Θα πάρει τη θέση του Μάντινι και θα σκοράρει στα κόρνερ. Εδώ βλέπετε πολύ ωραία κεφαλιά, κάνουμε το 1-1. Εδώ ο Μανουλίδης έχει χώρο. Κλείνει προς τα μέσα με τον ball roll. Και παίρνουμε το προβάδισμα πριν τη λήξη του ημιχρόνου στο 39. Μια πολύ ωραία κίνηση του Μανουλίδη. Είδατε πάσα του πάνου, νομίζω ήταν πάλι ξανάσης του πάνου. Κλείνει προς τα μέσα με τον ball roll. Κάνει το φινές, τη βρίσκει ο τερματοφύλακας, αλλά καταλήγει στα δίχτυα. Δεν το πιστεύω ότι το φάγαμε αυτό το γκολ. Δεν το πιστεύω πραγματικά. Εδώ πάλι ο Μπαράν, είναι μόνος του ο Πάνος. Κάπως θα φτάσει μπάλα. Και ο Πάνος δεν θα μας κρεμάσει ούτε τώρα. Ο Πάνος ήταν αυτός που θα μας βάλει μπροστά στο σκορ. Μετά από δύο assist δικές του νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Εδώ κατατύχει αυτή η μπάλα, δεν ξέρω πώς, στον Πάνο. Και πέρα από δύο assist θα σκοράρει κιόλας. Θα κάνει το 3-2 και θα μας δώσει και προβάδισμα. Εδώ ο Γιώργας θα δει τον Ταϊτζόγλου, ο οποίος μόλις μπήκε στο παιχνίδι. Και ναι, παιδιά, μας κλειδώνει την νίκη. Εκμεταλλευόμαστε το πλεονέκτημα που έχουμε με τον παραπάνω παίχτη, γιατί έφαγε κόκκινη ο Μούλιν της Wrexham. Εδώ ο Ταϊτζόγλου συνεργάστηκε με τον Γιώργα που μόλις μπήκαν και οι δύο στο παιχνίδι. Μας δίνει προβάδισμα δύο τερμάτων. Σφραγίζουμε την νίκη. Και κάπου εδώ, παιδιά, τελειώσει το μάτς. Κάναμε το 2-4 εκτός έδρας με τη Wrexham. Πήραμε την τρίτη σερή νίκη σε αυτό το επεισόδιο. Δεν ξέρω καν, δεν θυμάμαι καν πόσες νίκες έχουμε κάνει στα προηγούμενα μάτς. Στις πόσες σερί είμαστε και αν έχουμε κάποιο σερί. Το σημαντικό είναι ότι πήραμε αυτή τη νίκη. Μένουμε στην κορυφή, διατηρούμε τη διαφορά που είχαμε. Μπορεί να την αυξήσαμε κιόλας. Από ό,τι βλέπετε είμαστε 7 βαθμούς πάνω από τον δεύτερο και έχουμε και ένα μάτς λιγότερο, οπότε μπορεί να πάμε στους 10 βαθμούς. Επόμενο μάτς από ό,τι βλέπετε παίζουμε με την Notts County, η οποία είναι δεύτερη, και άμα την κερδίσουμε θα πάρουμε πολύ σημαντικό προβάδισμα για το πρωτάθλημα. Και βλέπουμε και το γράφημα αυτό που βγήκε, που μας δείχνει για τον Madney, ο οποίος έχει σε 26 παιχνίδια 40 γκολ. Το ρεκόρ της διοργάνωσης είναι 52. Και υπολογίζεται σύμφωνα με τα expected goals, μάλλον δεν ξέρω πώς, ότι μπορεί να φτάσει τα 66. Γιατί έχουμε ακόμα 17 αγωνιστικές. Πιστεύω να το σπάσει εύκολα το ρεκόρ. Και ας ελπίσουμε να τα καταφέρει. Πέρα από την Notts County, την επόμενη φορά έχουμε να παίξουμε εκτός με τη Wimbledon και εντός με τη Milton Keynes Dons. Και έχει βγει και το πρόγραμμα
για το BSN Trophy, τον ημιτελικό που είναι με την Bolton, που θα είναι στο μεθ' επόμενο επεισόδιο. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεο, όσοι φτάσατε μέχρι εδώ πέρα. Κάντε ένα like άμα σας άρεσε το βίντεο, ένα subscribe για περισσότερα, αφήστε μου ένα σχόλιο αν θέλετε να δείτε περισσότερα και τα λέμε στο επόμενο.